Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε για τη δημιουργία στο σύνολο του χώρου Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού Πρασίνου, με πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ανοιχτό στο λαό, στους κατοίκους και στην κοινωνία. Σε μια περίοδο που το δημόσιο απαξιώνεται κάθε μέρα από την κυβέρνηση, σε μια περίοδο ξεπουλήματος της δημόσιας γης και περιουσίας για να μαζέψουν δήθεν 50 δισεκατομμύρια ευρώ, το ξεπούλημα του χώρου στους επενδυτές, καθώς επίσης και της παραλίας της Γλυφάδας και του Αγίου Κοσμά, δεν θα τους φέρει πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, έλεγαν στην αρχή, τώρα μιλούν για κάτι λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή μόνο τους τόκους 3 μηνών. Τα υπόλοιπα πού θα τα βρούμε, τι θα πουλήσουν άραγες. Τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τον ήλιο, τα βουνά, τις παραλίες, τις θάλασσες. Πόσο θα κρατήσει επιτέλους αυτό το μεγάλο παραμύθι με τους δράκους του δημόσιου χρέους. Λένε ψέματα ότι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στο ελληνικό δεν είναι χωροταξικά δίκαιη. Η αλήθεια είναι ότι για να λυθούν τα μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα της Αττικής, απαιτούνται δεκαπλάσιοι χώροι πρασίνου από την έκταση του ελληνικού, δηλαδή 50.000 στρέμματα πρασίνου. Η Αθήνα, που έχει το μικρότερο ποσοστό αναλογίας πρασίνου ανακάτοικο, 2 με 2,5 τετραγωνικά μέτρα πράσινο, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15 με 20 τετραγωνικά ανακάτοικο, δεν έχει άλλη ευκαιρία ζωής. Εμείς λέμε για να μην χτιστεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο τσιμέντο σε κανέναν από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που έχουν μείνει σε όλη την Αττική. Πουλάμε σε μια εποχή κρίσης με χαμηλές τιμές την περιουσία του ελληνικού λαού και όταν στο μέλλον θα δημιουργηθούν υπεραξίες δεν θα έχει το ελληνικό δημόσιο καμία συμμετοχή. Όπως ξέρετε έχουμε αναθέσει τη μελέτη και τη στηρίζουμε στο Πολυτεχνείο. Πιστεύω θα μας βρούνε μπροστά τους αν συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία του ξεπουλήματος και πιστεύω ότι το ελληνικό, το πρώην αεροδρόμιο, πρέπει να είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία και όχι ευκαιρία για γρήγορα κέρδη. Πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί το όνειρο όλων μας και θα παραδώσουμε στις νέες γενιές ένα πάρκο μητροπολιτικό υψηλού πρασίνου. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Το ελληνικό είναι ένας χώρος εκπληκτικός, ένα εκπληκτικό σημείο της Αθήνας. Δεν μπορεί να είναι ένας χώρος γρήγορου κέρδους, ούτε μια λογική είτε καζινόπολης είτε μιας γρήγορης αρπακτής. Τι πρέπει να γίνει στο ελληνικό, την αναβάθμιση του πάρκου Τρίτσι, η διάσωση του Κεφισού, ο Ελαιώνας, αυτή είναι η χώρη και το βουδί. Άρα λοιπόν πρέπει να τους προστατεύσουμε συνολικά σε ένα σχεδιασμό που θα μας δίνει τη δυνατότητα με χαμηλό κόστος να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Εμείς έχουμε οι τρεις δήμοι εγκρίνει μια μελέτη που την έχει κάνει το Πολυτεχνείο και έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μια πρόταση συγκεκριμένη. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι είναι λάθος ή σε κάποια σημεία πρέπει να τροποποιηθεί, ας κάνουν προτάσεις για να έχει μέσα και άλλες χρήσεις. Ιστορικές, αρχαιολογικές, καλλιτεχνικές, μουσικές, θεατρικές. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια περιοχή που η αρχαιολογική σκαπάνη έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Και αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είτε των άμεσα πιεστικών οικονομικών αναγκών ή της μαύρης τρύπας, ούτε η εποχή είναι η κατάλληλη, αλλά ούτε η μέχρι τώρα εμπειρία αυτών των διαδικασιών έχει δείξει ότι μπορεί να τους δικαιώσει. Πιστεύω ότι το ελληνικό είναι επιβεβλημένο να γίνει μεγάλο πάρκο για την περιοχή. Όλες οι μεγάλες πόλεις πρώτα επιδεικνύουν με πολύ μεγάλο κομπασμό τους χώρους πρασίνου και ελεύθερων χώρων και μετά οτιδήποτε άλλο έχουν. Άρα λοιπόν έχουμε ευθύνη. Και νομίζω κάτω από αυτό το πλαίσιο η ενότητα των Δήμων, όπως είπε και ο φίλος ο Θάνος, είναι δεδομένη. Έχουμε μια ενιαία θέση η οποία δεν είναι τωρινή. Είναι από την ημέρα που έκλεισε το αεροδρόμιο και πιστεύω ότι είναι και στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ότι η πρότασή μας είναι ρεαλιστική. Είναι εφικτή. Είναι πραγματοποιήσιμη. Είναι δυνατόν να εξευρεθούν και να διατεθούν οι μετρημένοι, χωρίς καμία σπατάλη, αναγκαίοι πόροι για τη δημιουργία και συντήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Ξεκινώντας από τώρα, από σήμερα και σε ένα βάθος 10, 15, 20 χρόνων. Αντίθετα, η πολιτική των κυβερνήσεων έχει σπαταλήσει ήδη μία δεκαετία.
είτε παρουσιάζοντας διάφορες προτάσεις ή σχέδια επί χάρτου, είτε με ψεύτικες υποθέσεις, είτε με αδράνεια, προσπαθώντας πάντοτε να πείσει για τις καλές της προθέσεις και για τον μονόδρομο των επιλογών της. Έχει σπαταλήσει επίσης σημαντικούς πόρους η πολιτική των κυβερνήσεων. Όχι γενικά, σημαντικούς πόρους που έχουν πέσει σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, το αεροδρομίο και της παραλίας, την περίοδο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών πόρων, των αγώνων, είτε σημαντικούς πόρους που έχουν αντληθεί από αυτό το χώρο, την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι μεγάλη δηλαδή η ευθύνη των κυβερνήσεων από το 2000 περίπου και μετά για τη σπατάλη χρόνου και πόρων που έχουν κάνει στο χώρο αυτό. Και τώρα έρχονται και προσπαθούν να φορτώσουν αυτή την ευθύνη σε εμάς. Και μας λένε, μα γιατί αντιδράτε στην αξιοποίηση? Θέλετε να μένει έτσι ο χώρος αναξιοποίητος? Σας αρέσει να μένει έτσι και να ρημάζει? Μα γιατί μας ζητάτε να φτιάξουμε ένα μητροπολιτικό πάρκο? Μπορούμε να σπαταλήσουμε πόρους που δεν έχουμε? Τους ξέρουμε καλά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας. Να μας βάλουν απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Ξέρουμε επίσης ότι για αυτούς ισχύει ότι όπου δεν πίπτει ο λόγος, πίπτει η ράβδος. Το έχουμε ζήσει και το ζούμε καθημερινά αυτό. Όμως εμείς δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν θα υποταχθούμε στη δύναμή τους. Πιστεύουμε πολύ σε κάτι που έχει πει ένας μεγάλος άνδρας, σε όσο δύσκολη θέση και να βρεθείς, μη χάσεις την πίστη σου ότι τελικά το δίκιο θα νικήσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι τρεις δήμοι της περιοχής συμφωνούν. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα αυτό. Και ίσως αποτελεί και ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα για το πώς πρέπει να οργανώσουμε τις άμυνές μας απέναντι σε αυτήν την ολική επίθεση, την καταστροφική που υφίσταται η χώρα. Και ακούγοντας τους δήμαρχους να εκθέτουν με τόση σαφήνεια το πρόβλημα αλλά και τη δημιουργική τους εναλλακτική άποψη, θέλω μόνο να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εδώ δίνεται και μία σοβαρή μάχη δημοκρατίας. Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο μέλλον με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να αγνοούνται οι ίδιοι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες με αυτόν τον τόσο προκλητικό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο προάγγελος μίας δικτατορίας. Θα ήθελα να πω ότι το τεχνικό επιμελητήριο δεν βρίσκεται εδώ μόνο για το ελληνικό. Βρίσκεται και πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι στην αίθουσα, εκπληκτικά πολύ. Βρίσκεται για να δείξει ότι θα αναντιωθεί σε όλη την πολιτική που έχει να κάνει με το ΤΑΙΠΕΔ και το ξεπούλημα της χώρας. Έχουν κατατεθεί οι απόψεις του να γίνει πράσινο αυτό λοιπόν, να γίνει πάρκο όλο το ελληνικό. Έχει κατατεθεί η πρόταση της ήπιας αξιοποίησης, αυτή που στηρίζουμε οι φορείς, οι δήμαρχοι, οι δήμοι και όσοι είμαστε εδώ, ίσως. Και έχει κατατεθεί και η άποψη να υλοποιηθεί εμπορικά, να αξιοποιηθεί με τους όρους της αγοράς. Θα έπρεπε λοιπόν και για τα τρία, ακόμη και για το τρίτο, να γίνει κοινωνική διαβούλευση, να υπάρχει ένα όραμα, ένα στόχος και να υπάρχει και μια απόφαση από την πολιτεία. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2012 στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ για το ελληνικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης καμία συζήτηση. Υπουργός ήταν ο κ. Παπακοσταντίνου. Με ποιο πλαίσιο βγήκε ο διαγωνισμός? Με κανένα. Το σχέδιο νόμου συζητήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής 8 Μαρτίου του 2012. Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση, η ψήφιση ήταν μια εβδομάδα πριν, λίγες μέρες πριν. Και έχουμε το νόμο 4062 του 2012 στις 30 Μαρτίου. Δηλαδή την ίδια μέρα με τη λήξη του διαγωνισμού. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι γνώριζαν οι επενδυτές που ήθελαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
μια εβδομάδα πριν την ψήφιση Βουλή, ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον όσοι είναι μηχανικοί και οι πολίτες, ότι σε μια εβδομάδα δεν μπορείς να εκδηλώσεις ενδιαφέρον ούτε για μια απλή μελέτη, ούτε για μονοκατοικία. Πόσο μάλλον για ένα σύνθετο έργο που δεν έχει ούτε χωροταξικό ούτε πολυοδομικό σχεδιασμό, ούτε λυμένα θέματα διοδοτήσεων, χρήσεων ή κατεύθυνση. Άρα οι επενδυτές είχαν κάτω από το τραπέζι πληροφόρηση. Εδώ θέλω να βάλω ένα βαρύ θέμα. Όποτε υπάρχει πρόβλημα κατά το δοκόν, διάφορες αρμοδιότητες από το ΙΠΚΑ ή από άλλα υπουργεία που είναι για την προστασία του περιβάλλοντος, χωροταξίας, οικοδομίας και της ποιότητας ζωής μας, μεταφέρονται με διάφορα νομοσχέδια στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα που θα κάνει ένα σχηματισμό και ο Σαμαράς με 6 αναπληρωτές, θα το καταργήσει φαντάζομαι το ΙΠΚΑ για να τα κάνει όλα ως τους μάρες. Ποια από αυτές τις μελέτες, καταρχάς να σου πω ότι υπάρχουν και άλλες μελέτες που δεν τις ξέρει κανείς. Δεν τις παρουσιάζω γιατί δεν βρήκα που είναι και δεν τις έχουν βρει πολύ. Είναι δύο μελέτες που έχουν καταδεθεί στην ΚΕΔ αρχικά. Είναι μία μελέτη του κ. Τσακαράτου, συναδέλφου, που είχαν κάνει μια απόπειρα με τους δημάρχους Πειραιά, Φαλίρου κτλ. Αυτά έχουν χαθεί. Ποια από αυτές τις μελέτες επιλέχθηκε για την αξιοποίηση του ελληνικού, αυτή που βλέπετε. Καμία. Τι όφιλε να έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι καλό να μην πηγαίνουμε στη δική μας λογική. Στη λογική του πάρκου της ίδιας αξιοποίησης της κοινωνίας. Να βλέπουμε και οι άλλοι λένε. Και να δούμε αν αυτά που λένε στη δική τους τη λογική, τη νεοφιλελεύθερη λογική, στέκουν. Τι όφιλε λοιπόν να έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Αν ήθελε να έχει μια βαριά εμπορική αξιοποίηση του ελληνικού. Αν το χτίσει όλα αυτά, τι θέλει. Ή σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Με 3 εκατομμύρια, 3,5 τετραγωνικά μέτρα. Θα έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με ανθρώπους, συναδέλφους που ασχολούνται με εκτιμήσεις στην αγορά, να δει 3 μεθοδολογίες εκτίμησης. Αυτές υπάρχουν στα διεθνή πρότυπα, είναι η συγκριτική, η προεξόφληση χρηματοδοτών και η αξιοποίηση. Η συγκριτική μέθοδος αποκλείεται καθώς δεν υπάρχουν ανάλογα ακίνητα στην αγορά. Το να συγκρίνουμε το ελληνικό με στοιχεία, συγκριτικά στοιχεία ομοειδών ακινήτων, δεν υπάρχουν ομοειδή ακίνητα στην Ευρώπη, όχι στη χώρα μας. Το να πάρουμε τις τιμές υποπέδων στους όμορους δήμους θα αδικούσε το ελληνικό με τις υπεραξίες που θα αναπτυχθούν, αλλά άρα η προσέγγιση αυτή είναι αδύνατη. Άλλοι εκτιμητές λένε ότι πρέπει να συγκρίνουμε το ελληνικό με το Μονακό. Ούτε αυτό στήκει. Μπορεί να έχει θάλασσα και να έχει αντίστοιχο όγκο, αλλά προφανώς είναι άλλο είδος η ανάπτυξη ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε στο ελληνικό τι θα γίνει, δεν έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο. Άρα, με συγχωρείτε, την πρώτη μέθοδο την απορρίπτω. Υπάρχει μέθοδος προεξόφλησης μελλοντικών χρηματοδοτών που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν ήταν ήδη κατασκευασμένο το έργο και γνωστά τα έσοδα, όπως έκανε η κυβέρνηση στο ΑΜΕΣΕ. Εκεί ήξερε δηλαδή τα έσοδα, το έδωσε για 99 χρόνια με σκοπό να πάρει τα 2 χρόνια των έσοδων πίσω. Είναι πολύ ορθολογικό. Και πάλι το ΤΑΙΠΕΔ. Και η τρίτη μέθοδος είναι η μέθοδος αξιοποίησης, που είναι η πλέον δόκιμη, γιατί στηρίζεται στη μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου με βάση ένα συγκεκριμένο σενάριο βέλτιστης ανάπτυξης. Και οι βασικές απαιτήσεις εκτίμησης θα ήταν ένα καθαρό σενάριο βέλτιστης αξιοποίησης, ώστε να μπορέσουν να υπολογιστούν βάσιμα τα έσοδα και τα έξοδα, ένα σαφές πολυοδομικό καθεστώς σε αεροδρόμιο και παράκτια ζώνη. Βλέπετε τι έπρεπε να υπάρχει. Σαφής καθορισμός του πάρκου και των λοιπών χρήσεων. Χρονοδιάγραμμα για να δούμε πού θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί. Να απορροφηθεί όλες οι χρήσεις ομαλά από την αγορά κτλ. Επίσης, θα έπρεπε να έχουμε προσδιορισμό εξόδων της αρχικής φάσης.
και να λάβουν υπόψη τους τα πάντα. Αυτά δεν τα λέμε εμείς μόνοι. Οι άνθρωποι της αγοράς τα λένε. Μόλις πει πεδάφος ρημοτό, μισές μελέτες, άδειες, αμοιβές, αποζημίωση φυστάμενων μισθωτών, αποζημίωση πιθανών λοιπόν διεκδικήσεων και διάφορα άλλα ζητήματα για να ολοκληρώσουν μία εκτίμηση που θα έστεκε στην αγορά. Όχι στη δική μας αντίληψη. Επομένως, το ελληνικό δεν πωλείται. Το ελληνικό δορίζεται, είναι το νέο προϊόν του ΤΑΙΠΕΔ, είναι η δωρεά πλάς. Και αυτό γιατί. Γιατί εκτός ότι θα το κάνει δώρο, και εδώ είναι η διαφωνία μου με όσους λένε ότι θα πουληθεί, είναι ότι θα επιβαρυνθούμε το κόστος των συνοδών έργων, τη σύραγγα, τη παρεμβάση τυποσυδόνος, τα δίκτυα όλα. Θα επιβαρυνθούμε επίσης το κόστος των μεταστεγάσεων, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά, και έχουμε και διάφορα τρίκ που θα τα επιβαρυνθούμε και αυτά, όπως το τρίκ της παραχώρησης για 99 χρόνια, που ρίχνει, υποτιμά την αξία του ακινήτου, γιατί δεν είναι πώληση υποτίθεται. Και βέβαια το ΤΑΙΠΕΔ φροντίζει ένα σενάριο που μόνο εκείνο ξέρει, κανείς άλλος, να δίνει τη λύση. Στο πρώτο σενάριο φαίνεται τέλειο στον επενδυτή ο νόμος. Στο δεύτερο σενάριο πρέπει να ήταν άλλος επενδυτής ή να είδε κάτι συμπληρωματικό. Οπότε, αντί για το 65% ήθελε το 100%. Μετά κάποιος ζήτησε ότι πρέπει να πουλήσει για να είναι βιώσιμο. Άρα πέρασε μια τροπολογία που απέκτησε το ΤΑΙΠΕΔ το 30% της κυριότητας νομής και κατοχής εξ διαρρέου του ελληνικού δημόσιου σε όλη την έκταση. Άρα το 30% ανεξαρτήτως της κρίσης μπορεί να το πουλήσει. Το κυριότερο προς το Δήμαρχο Γλυφάδας είναι ότι μπορούν να πολιτευθούν αναγκαστικά γύρω εκτάσεις. Δηλαδή, αυτός που θα πάρει το ελληνικό με μια απόφαση των αρμόδιων υπουργών, υποχρεωτικά μπορεί να πολλοτριώσει τον κόλπο της Γλυφάδας, άλλα 750 στρέμματα είναι, μια χαρά. Άρα μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι το δημοπρατήριο της δημόσιας περιουσίας, όχι μόνο χωρίς τιμή εκκίνησης, αλλά του δίνουν και πρίκα. Και δυστυχώς το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα συνεχίζει να διακατέχεται από ανεπάρκεια, ενδοτισμό και υποτέλεια. Και θα ήθελα να πω ότι το τεχνικό επιμελητήριο σε σχέση με το ελληνικό μαζί με τους δημάρχους του Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη συμμετοχή όλων σας θα προχωρήσει στην εκτίμηση της αξίας του ελληνικού και θα είμαστε και από τους φορείς που θα διεκδικήσουμε όχι μόνο πολιτικές ευθύνες, και ποινικές ευθύνες για όσους ξεπουλάνε τη χώρα με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.